κύριε και περήφανη ράτσα της τηλεόρασης, καλησπέρα. Και σήμερα θα σου πω τις ειδήσεις όπως τις καταλαβαίνω εγώ και όχι όπως τις καταλαβαίνουν οι τρελές κελάδες. Πρώτη είδηση της μέρας, δεν θα υπολείπομαι εγώ από τη μόδα. Τώρα θα κάνω τηλεπλάτη έτσι μου ήρθε. Λοιπόν, γυρνάω, καταγγέλω, ταχώνω χοντρά και ξανακάνω τη φούρλα να με ξαναδείτε και από το καλό μου το on fast, το προφίλ. Μην το ζητήσετε, δεν θα το δείτε. Λοιπόν, γυρίζω. Κύριε Τριανταφυλόπουλέ μου και εσείς επίσης, κύριε Τράγκα μου, θα ήθελα να σας πω ότι το μαγκινιστήρι είναι ένα βλαμμένο, ένα αστοιχείωτο, ένα άθλιο που είμαι σίγουρη, δηλαδή θα σας την κάνω την καταγγελία, ότι φταίει ο Μητσοτάκης για αυτό το μαύρο το χάλι που έχει το μαγκινιστήρι. Ξαναγυρνάω, κάνω τη φούρλα. Αυτό λοιπόν το μαγκινιστήρι δεν αγναντίζει σαν τον Μίλτο. Αυτό μιλάει για αποσαφήνωση. Πιο αστοιχείωτο όνομα από το μαγκινιστήρι δεν υπάρχει στη Βουλή, σας το υπογράφω. Γι' αυτό πήγα κι εγώ με τη φανερή την καμερά μου, του την έστησα και τώρα θα κάνω την αποκάλυψη, όχι του Ιωάννη, την άλλη, την κανονική, την αποκάλυψη της Μαλβίνας. Την ορθόδοξη. Να πέσει ο βίντεο μαγκίνας, παρακαλώ. Έλα. Περιέχει επικοδομητικά στοιχεία καθώς και αυτονόητες αρχές. Παρ' όλα αυτά, δύο τουλάχιστον σημεία του πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφηνηθούν. Κάνω την ατυχία μου. Ωραία ελληνικά, να αποσαφηνηθούν, μαγκίνα σας λένε. Ποιος φταίει που βγαίνει και μιλάει αυτό το αστοιχείωτο το μαγκινιστήρι από την τηλεόραση? Μητσοτάκη, μη μου κρύβεσαι και στο Αστόρια που σε λεβέντη μου, εγώ σε βλέπω κακομύρι μου. Τον Δρόσκοστη μου, τον Greek Μουζάκα στο ρεστοράν Ακρόπολης, σε ξέρω εγώ περί ποιου φυράματος πρόκεισε. Όπου τάβλα και τραπέζι και ο Κυρκωστής στη μέση. Δεύτερη είδηση της μέρας, η Ένωση Αεροπορικών Εταιριών μας είπε αυτό που ήδη ξέραμε. Πως είμαστε το τελευταίο αεροδρόμιο από πλευράς υπηρεσιών σε ολάκερη την οικουμένη. Σιγά την είδηση καλέ. Λες και δεν ξέρει πάπια που είναι η λίμνη βρε κούτα. Ποια λίμνη? Ο αεροπλάνος Φαέθων με το όνομα. Βρε που είναι ο Φαέθων, βρε που είναι ο Φαέθων. Που δεν βγάζεις ένα αεροπλάνο Φαέθοντα εδώ που τα λέμε λίγη μυθολογία να έχεις διαβάσει, διότι ο Φαέθων ως γνωστόν γκρεμουτσακίστηκε κιόλας. Να μου ήρθε εμένα τώρα που περιμένω στο αεροδρόμιο, λέω ο μαύρος ο συνειρμός, να τον βρω τον ίδιον τον Φαέθοντα σε αεροπλάνο μπροστά μου, μετά από 15 μέρες αναμονής, δεν θα τον πάρω το Φαέθοντα να πάω Χανιά, θα περιμένω το επόμενο αεροπλάνο που θα περάσει μετά από ένα μήνα. Ελπίζω να μην τον λένε Ίκαρο, γιατί ούτε αυτόν θα τον πάρω η προληπτικιά. Ξέρεις τι μαράζει είναι, πολεμόχαρη φίλη μου, να ετοιμάζεσαι για Καστοριά. Εσύ ο μετανάστης τώρα, ο φτωχός, τον γκαστάρμπαϊτερ, όχι εσύ, ο άλλος. Που έχεις αφήσει τα κομμάτια σου τα ίδια μέσα στα βιομηχανικά εργοστάσια της Γερμανίας, σας όψε το καραμανλής με τις λογικές σου συμβάσεις και να έρχεσαι στο Γκρίχενλαντ μετά από 20 χρόνια και να φας όλη σου την άδεια ξάπλα στο αεροδρόμιο του ελληνικού. Και ύστερα μιλάμε για τρελές γελάδες. Τρελούς επιβάτες Ολυμπιακής έχετε δει ποτέ? Να παίζουν τρελαμένοι μπουνίδι μέσα στο αεροδρόμιο. Αφού ήρθαν δύο Γάλλοι φίλοι μου τώρα στην Ελλάδα το καλοκαίρι και αρχίσανε τα στοιχήματα. Νομίζανε πως βρέθηκαν σε αγώνα κάτσε. Εγώ ποντάρω στον πελάτη, εγώ ποντάρω στην υπάλληλη. Άσε που είμαστε και η μόνη χώρα όπου είναι άκυρο το αεροπορικό εισιτήριο. Πας στον κισέ σου τώρα, εσύ πολύ ανωτάτου με τη Σαμσονάτη σου, τα ωραία στα ρούχα. Ορίστε ο εισιτήριό μου άκυρο, σου λέει κούλι πλήρε. Μα έκλεισα θέσεις, χα, καγχάζει η υπάλληλη, βαμμένη σαν ντοκτέρ, μα πρέπει έτσι, έτσι, έτσι. Αχ, καμπτή, αχ, καμπτή. Μόνο εσύ έκλεισες, μαλάκα μου. Τα άλλα 400 πρακτορία τι έκλεισαν, την ίδια θέση έκλεισαν. Πας να την αρπάξεις την κουλή από τα λεμά, εδώ, με διάθεση να προβείς και στον απαγχωνισμό το σίγουρο, και τότε ακούγεται η μνημειώδης ιστορική φράση που την έχεις ακούσει, Ελληνά μου, σε όλα τα υπουργεία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ είμαι μη απλή υπάλληλος, ρωτήστε τον αρμόδιο. Ένα πουνίδι με στεροδρόμιο, άλλο πράγμα. Στο μεταξύ το Βάσο, Παύλα Χιτλερόγλου, Παύλα Μουσολίνογλου, με ένα να μην ταντά να κυλάει στις φλέβες της και λίγο από Νοριέγκα, λέει τι θα συμβεί αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, που δεν θα υπάρξει βέβαια. Ρίξε το δικτάτορα καμερά μανά το αγμό και εσύ πολεμόχαρη φίλη μου, καρατσεκάρισε το ύφος της. Διότι δεν έχουν σημασία αυτά που λέει. Τα λόγια βόλια, έχουμε ακούσει λόγια βόλια εμείς στη ζωή μας. Αλλά το πώς τα λέει. Αμ καλά έκανε ο Αντρέας, καλά κι άγια που δεν της έδινε υπουργείο της δικτατόρογλου. Έλα. Πιθανόν το καλοκαίρι να υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές στην Κρήτη. Εάν αυτό συμβεί, θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στον τουρισμό, αλλά και στους ίδιους τους κατοίκους. Εάν συμβούν διακοπές, εάν υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις, καταστροφές στην Κρήτη,
Δεν πρόκειται να υπάρξει από κυβέρνηση καμία αποζημίωση ή οποιοδήποτε καταστροφή οφείλεται στη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Κάνω την ατυχία μου. Τρελά γελάδια λοιπόν. Και γιατί τρελαθήκαν τα γελάδια μου λέτε? Γιατί τα ταΐζανε ψόφια πρόβατα, όπως τα ακούτε. Έτσι και ταύτινε ο κατσίκης, τον κάνανε έναν πολτό εκεί πέρα, με λίγο χόρτο, έλα γελάδα breakfast. Ποιος κατσίκης ψόφισε πάλι και με ταΐζεις? Μετέβαλαν δηλαδή τη γελάδα την ίδια από φυτοφάγα σε κρεατοφάγα. Το έγραψε σήμερα Independent. Επί πολύ καιρό οι υπουργοί μας έθεσαν τα συμφέροντα των βιομηχανιών πάνω από τα συμφέροντα των καταναλωτών. Τι σας έλεγα τις προάλλες για το φιλελευθερισμό, ε, τι σας έλεγα? Το κέρδος πάνω απ' όλα. Το δολάριο πάνω από τον άνθρωπο. Τσάκω τώρα μια μπριζόλα από τρελογελάδο, όλος ψιόφιος κατσίκης από μέσα, να σου γίνει ο ίδιος ο εγκέφαλος φουγγάρης. Νεοφιλελευθερισμός βρε κουτά. Ο γκανγκστερισμός σε post-modern μορφή. Στο μεταξύ οι Βρετανατζούδες και μας τάισαν τα σαπάκια να μας γίνει ο εγκέφαλος φουγγάρης και μας φωνάζουν να συνεχίσουμε να τα τρώμε. Να τα φάτε εσείς βρε καριόλιδες. Εγώ θα τα φάω. Που αν είναι να τσακώσω σαπάκι, το θέλω τουλάχιστον με μάρκα. ΑΒ και τη τρελή στο κρέας. 20 τόνοι τρελαμένο κρέας κυκλοφορούν στην αγορά. Special αφιέρωση σε αυτή στον κύριο Τσουμακά. Που μας έλεγε πως δεν υπάρχουν τρελά γελάδια στην Ελλάδα. Μωρή μωρό, μωρή μωρό κουνιοτράμπελη. Μωρή μωρό Τσουμάκα καθρέφτη δεν έχεις θέλω να ξέρα. Στο μεταξύ δύο Πελοποννήσιοι που η μούρη τους η ίδια ορίεται δουνέικο, δουνέικο με λίγο από πύργο, βάλανε στη μέση την ίδια τους τη μάνα, μια γιαγιά 98 χρόνων, μπουμπούκι σκέτο, πότανε σφιχτό χέρα και κατάφερε να αγοράσει με το υστέρημά της τη μισή Μύκονος. Πούτανε ο νου σου, πούτανε καραπούτανε, που δεν ήξερε η μάνα η Γκρέκα τι γιους εγένα. Πάρτε μα τη γιους για να καταλάβετε, ιδίως εσείς οι κοράκλες, πως δεν είναι διόλου ανάγκη να διαιωνίσετε το είδος. Ας χαθεί το καλούπι το ρημάδι, δεν πειράζει. Ρίξε τους μπουλουκτίδες καμέρα, μανατζή μου, έλα. Δεν τρέπεσαι ρε, καθί, δεν τρέπεσαι ρε, παλιάδροπε, τη μάνα. Τη μάνα ρε κλαις που την έκλαψε ρε. Δεν κλαις ρε τη μάνα. Μου έδειξες τα χίλια. Φύγε ρε παλιάθερπε. Πέσου ρε μέσα. Στο διάολο φύγε από εδώ. Τα χίλια ρε. Φύγε ρε από εδώ. Φύγε ρε πόσα. Φύγε θα σε σκοτώσω ρε. Φύγε ρε παλιάθερπε. Στο διάολο. Μου στο διάολο. Το μάτι μου. Το μάτι μου! Αχ το κεφάλι μου! Αχ το κεφάλι μου, με χτύψετε! Ρε παιδιά, με χτύψετε το κεφάλι μου εδώ, ζαλίζομαι! Ακούς, με χτύψετε το κεφάλι μου, σε ζαλίζομαι! Για εδώ, να γάιδω! Κάνω την ατυχία μου! Αχ βρε δουνέικο μου εσύ! Εγώ πολεμώ χαρη φίλη μου, θέλω πάντως να την κάνω οπωσδήποτε την εξέταση που πρότεινε το Χρήστο Σαρτζετάκη, το άντρα της Έφης, που τη λένε και Φροσάκη. Λοιπόν, εγώ θα την κάνω την εξέταση, να δούμε έτσι αν είμαι πολύ Ελληνίδα, διότι αν δεν είμαι πολύ και είμαι λιγάκι λιγότερο, θα καραφρουμάξω. 3 πανεπιστήμια, είπε το Σαρτζετάκη στο Χατζηνικολαού, εκ των οποίων ένα στην Ελλάδα, ένα στην Αμερική και ένα στη Βρετανία, 3 είναι και όλα, όλα και όλα, με διάφορες κουλές μεθόδους εκεί πέρα, απέδειξαν ότι δεν έχουμε σχέσεις με κανέναν γείτονα λαό. Ούτε με τα Σλάβα, ούτε με τα Τουρκαλά, ούτε με τα Αλβανά, ούτε καν με τα Ιταλά. Γιατί εμάς τι μας έλεγαν, Τουρκόσπορους και Ιταλόσπορους. Μας το λέει λοιπόν ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Βρεκουτά. Είμαστε έθνος ανάδελφων. Γι' αυτό μη μου κολώνετε με τους απομονωτισμούς που μας καλλιεργούν. Μη μου ματσάτε με τους κουνιοτράμπαλους που ισχυρίζονται πως είμαστε απομονωμένοι. Μην ακούτε τους αυλοκόλακες, Τρισομερίτη, Μαρίνου, Παπαγιαννάκη που έχουν μεταλλαχθεί σε ευρωκόλακες. Και τι ευρωκόλακες, βρε. Σε βρικόλακες ευρωδουλάρες. Όλοι αυτοί έτσι και περάσουν το σύνορο να πάνε και να κάνουν κανένα bypass, ας πούμε, κουφιά η ώρα που ας πάνε, δεν πειράζει, ή να αγοράσουν κανέναν σερβίτσιο με λουλούδες για τον αρβόνα της μικρής κοράκλας. Νιώθουν άβολα, γιατί κατά βάθος είναι υποτελά απέναντι στα ξένα. Δεν ήμουν εγώ μια φορά κολλητή η σουίτα, η δικιά μου τώρα η πολυτελής, με το δωμάτιο του Παυγιανάκη στο Παρίσι, σε ένα ξενοδοχείο, και είχα βάλει εγώ κάτι τραγούδια, έτσι το κασετόφωνο μανατζίτικα. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά, έχω μεγάλο ντέρτι μες στην καρδιά. Και πήγε αυτό το ίδιο το Παυγιανάκη, το αδικαιορισμένο, και με κατήγγειλε στη ρεσεψιονίστα. Έσταζε δηλαδή πιο πολύ ρεσεψιόν αυτό από αυτήν. Και επανάπτυκτη Ελληνίδα ουρλιάζω τον Παγιανάκη, νίκια σε σουίτα κολλητά στο φτωχικό μου το δωμάτιο και μ' έχει ροκανίσει την ψυχή με τα καψιροτράγουδά της ενοχλητικιά. Ποιοι θα μας πούνε ενοχλητικούς, πολεμόχαροι και πολεμόφυγοι φίλοι μου? Οι Γερμαναρατζούδες μήπως?
με δύο παγκοσμίους πολέμους στη ράχη τους. Οι Βρετανατζούδες, αυτοί ακόμα οδηγούν τα ανάποδα. Με αυτούς θα τα βάλω. Τσκουλούς. Γιατί? Τα ξεφτιλίκια των βασιλιάδων τους, πού τα πας? Μεσαίωνα έχουν οι μικροαστοί Άγγλοι βασιλιάδες. Τι μεσαίωνα, μικρό μεσαίωνα. Μήπως θα μας πούν ενοχλητικούς εμάς τους Έλληνες, οι Πουρκουάδες, που τους βύθισαν το στόλο τους οι Βρετανατζούδες για να μην πάνε με το μέρος των Γερμανών. Καλή και αυτοί, το στόλο των συμμάχων καροκαταβήθησαν. Αυτοί οι Γάλλοι Πουρκουάδες λοιπόν, εμένα προσωπικώς, εδώ μου κάθονται στον ισοφάγο μου τον ίδιο. Μη θυμηθώ και τους άλλους, τους πετανικούς, του πετάν, του στρατηγού, που πολεμήσανε στο πλευρό το ίδιο των Γερμανών. Και κάνανε οι Γάλλοι αντίσταση με 30 μακκοί εκεί πέρα και 300 ταινίες πάνω στους 30 μακκοί. Και εμείς κάναμε αντίσταση με το μεγαλύτερο αντάρτικο που στήθηκε ποτέ στην Ευρώπη, όξο η Ιουγκοσλαβία, αυτή είχε ακόμα περισσότερο. Έρχεται λοιπόν και το Χίλαρη τώρα βρεκουτά και εγώ θέλω να την υποδεχτούμε την πλανητομάνα όπως της αξίζει. Θα μας πετάει, λέει, καραμέλες στον αέρα την ώρα που θα καταβαίνει από τον Φαέθοντα, να σκύβουμε εμείς να τις πιάνουμε, έτσι να μας δει σκυφτούς, να ανεβεί ο λίμπιντος. Θα μας φέρει και κάτι ροζ βρακιά, η νέα ούνρα, και εμείς με τη σειρά μας, έτσι δεν είμαστε χάριστοι, θα τις πετάμε τίποτα βουλάκια, να έρθουμε στα ίσα μας. Και να σας λέω, όλους με αυγά σας θέλω βρε αδικαιορισμένα στην υποδοχή, να πέσει ο βίδεος μουχλομούτζα, παρακαλώ, έλα. Πάρτε μάτι την παξιμαδοκλέφτρα με έναν παλτό για να κρύψει το γαμπόμπουτο, γιατί πού να το βγάλεις έξω αγάπη μου. Τέτοιο πόδι, τραγωδία δηλαδή, χοντρή γάμπα και με γοβίτσα από κάτω που πολύ ταιριάζει με τον μακρύ παλτό. Καταθέτει τον ακάνθινο το Στέφανο στο μνημείο του Κεμάλα τα Τούρκ και στο Αβδούλ Χαμίτ μωρί τον Τούρμα να πας. Πίσω και η κοράκλα που τη λένε Τσέλσι, η ποδοσφαιρική ομάδα τώρα αν είναι ποτέ δυνατόν. Τι άντρας είναι αυτός, κόβομαι. Λιώνω, νιώθω το λίμπιντο, να μου έχει ανέβει, να μου έχει φτάσει στον Όλυμπο. Να και το Bleu Olympique, το Bleu Roi, φοράει η κουνιοτράμπαλη. Το Bleu d'autre mer, δηλαδή που όλες οι ξανθές έχουν ένα ανάλυτο πρόβλημα με αυτό το χρωματάκι, νομίζουν ότι τους φωτάει τις μούρες τους. Μωρή βάλε και άλλη μια καρφίτσα με το δικέφαλο στο άλλο πέτο, όχι μόνο μια. Στο μεταξύ το υπόδειγμα ωραίου ανδρός δίπλα το βλέπω και το λυμπίζομαι, βρε σε ωραίγομαι, κολλασμένα εσένα. Καλέ, πού τα βρήκανε τα μπακαρά οι Τουρκαλατζούδες? Και τώρα τι να το κάνεις δηλαδή το μπακαρά αν πρόκειται να σερβίρεις εκεί μέσα ντουντούρμα, καϊμάκια, τα ουκτιοκτσού? Λάθος είναι το ποτήρι αγάπη μου, μια τσανάκα ήθελε. Στον αέρα την κρατά τη γάμπα για να μην δείξει ακόμη πιο γουρουνώδης. Για να δούμε λίγη γαμπίτσα ακόμα, πού σε νίκας μου, να τη λυμπιστείς και τα στράγαλος. Που γάμπα και καρπό στο κάρφωμα της βλάχας. Μωρή με σου, τι είσαι για να γρήγορο, τι με βάζει να χαιρετάω αβέρτα. Και δεν είναι και σολντά να πιάσω και λίγο κόλλο. Γράμω την ατυχία μου. Εσωτερικά νέα. Ένας του Φεκαλεύρης παράστενε το γιατρό εκεί στο μακρινό Κολονό. Και έδινε συνταγές αβέρτα. Και όχι μόνο έδινε συνταγές, αλλά γινόταν και ταύρο σε ενιελοπολείο με τις συνταγές που υπέγραφαν οι συναδελφοί του. 114 ανθρώπους εξέτασε ο ξυλοσκίστης, ο 115ος ήταν ένας καρδιοπαθής, έτσι εντελώς ετοιμόρροπος, άρτη εγχειριστής. Το είχαν δώσει και μια αγωγή με αντιπικτικά τα επιστήμονα, του λέει τώρα ο Μουσαντός, ο γιατρός κόψτα τα αντιπικτικά, δεν σε παίρνει, πάρ τον κάτω με εγκεφαλικό τον καρδιοπαθή. Εντάξει βρε κουτά, τώρα δεν χαθεί ο κόσμος, εσείς να ζητάτε από τον γιατρό το δίπλωμα, έτσι να το βλέπετε, αυτό είναι εύκολο. Την απόδειξη μη ζητάτε, αυτή είναι δύσκολο, δεν θα του την πάρετε με τίποτα. Εξωτερικά νέα, δηλαδή εκεί που λέει «Έρωτά μου αγιάτρευτε, δονητή μου μεγάλε». Φρουμάξανε τα αστυνομικά στη Βρετανική Κομμόπολη Ride, όταν έφτασε στα χέρια τους ένας κουτής έτσι συστημένος, είχε το και το όνομα πάνω της παραλήπτριας, και έκανε από μέσα ο κουτής συνεχώς βόμβα είναι αυτή η στρακαστρούκα, θα τον ανοίξουμε τώρα τον κουτί. Το ανοίγουν τα αστυνομικά, να ένας βιμπράτορας, με συγχωρείτε κιόλας, 17 πόντι. Ήτανε που έχουμε δει και πολύ καλύτερα στη ζωή μας και natural, όχι συνθετικά και μαύρα. Διαβάζουν τον όνομα πάνω στον κουτί, τον ίδιο, α, να η ξαναμένη που τα παρήγγειλε, μια μεσόκοπη ήτανε. Παίρνουν τηλέφωνο, εσείς παραγγείλετε να σας έρθει ένας βιμπράτορας σε διακριτική συσκευασία. Το μάθε όλος ο χωριός. Βγήκε η πομπή στον δρόμο και περιγελά τον κόσμο, είδε χαρά στην πόρτα της η χωριανή. Αχ, φιλενάδα, ώστε έτσι, παρήγγειλε δονητή και δεν μας το πες. Καλέ, πώς το μάθατε, που εγώ δεν παρήγγειλα δονητή δηλαδή, δεν το συζητάω. Α, το διαβάσαμε στην τοπική την εφημερίδα, έχει και τη φωτογραφία σου, να από πάνω. Περάσαμε το βιμπράτορά της για βόμβα, είδησης. Το παραδέχτηκε δικαιορισμένη. Γενέθλια είχα φιλενάδες, είπα να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου, να μην τραγουδάω διαρκώς τον σουξέ, χέρι μου πρώτε μου έρωτα.
Και δεν τολμάει τώρα να κυκλοφορήσει με σόκοπη η νοικοκυρά η χαρά του βιμπράτορα στον χωριό της τον ίδιο. Καλώς ο Αράπης της φωνάζουνε, μπαταρίες το βαλές, διότι αν δεν του τις βάλεις δεν θα σου αποδώσει. Και να η καταγέλαστη Αθανασία της κάθισε. Ένα πέσει όμως και λίγο μου δείτε να καρά αγλαϊστούμε τώρα και εμείς. Ωραίος ο μοντελάκι σου με τον Ιλαρά Πίτσα μου, δείξε μου και τον φρακί σου, του τη δώσκασε 2 εκατομμύρια στο Βερσάτσε για να δείχνει το φρακί της που θα μπορούσε να το δείχνει και δίχως το φουστάν του Βερσάτσε. Όλος φλουός, δηλαδή έφλεκτος ο φουστάνης, δεν σημαίνει αυτό φλουός αλλά δεν παίζει ρόλο, ένας τσακουμάκης να σου ξεπεταχτεί και πήρες φωτιά ολόκληρη, άναψε. Βρε καλώς το λιντάκι με το πράσινο το καμπιέ, δηλαδή όλος λάχανος ο φουστάνης, ρίξε και λίγη κοπριά καπάκι να αγλαϊστεί. Τι, τον έκανες δολμά το φουστάνι, αυγό κόψε και έφτασα, σούρθα. Και το φτωχό με τα ποφόρια, ο μπλουζάκης έφλεκτος, η χαρά της Ινδής πεθεράς, ίσα με το γόνατο μπατζάκης του Ταϊβανέσκου του Παντελονιού. Α, η δε κόπα, απάτητη της την έδωσε την πράντα η κυρά της και πανάσχετη. Τούτη δω πάλι έγκτησε τον Άι Βασίλειο, όπως βλέπετε. Του πήρε τη γουνάντζα την από πάνω και την έκανε αυτόν τον μικρό ζακετάκι. Έτσι να έρθεις του χρόνου, Άι Βασίλη, με τα κομπινεζά από κάτω. Καλά τη φόρεσα την πετσέτα, για να σε δούμε. Τις έβαλες και πουλιες, κουκλάρα μου, καλά ό,τι και να βάλεις εσύ, άντε, δεν παίζεσαι. Φύγε, μην μας πας στον Εύρο με την ωραιότηση σου. Άντε, δρόμο ξεπαραιού. Και τα κούνημα η ωραία. Τούτο εδώ τι είναι, ο φουστάνης ο Καναρινής, τέλειος, και μια Ούρσουλα άντρες μαϊμού, αλλά σχετικώς άμπιζη. Εγώ δεν έχω βυζιά, εσύ η Ούρσουλα είσαι 30 χρόνια μεγαλύτερη, πατσίσαμε. Η θαυμαστή παλωματού χωρίς λόρκα μέσα. Κομματάκι, κομματάκι και τα σένα τόφτια. Ξέβαλε 4 παλώματα η Τζένι, πρέπει να τη τα σκάσω κιόλα. Σε όχι, γίνε και λαχανή. Που η θαυμαστή παλωματού το λαχανή το μοντέλο, ούτε που να το χέσει δηλαδή. Με λόρκα αυτή μέσα. Η Μπίμπι Μπό με λίγο από μικρό μου πόνι. Ασύχτηρ, ξέχασα να φορέσω και το γόντερμπρα και με τσιμπάει ο ιδωτόμαρος. Κάμω την ατυχία μου. Ελάτε τώρα επικοινωνιολόγοι μου και διαφημισταράδες μου, που λέω διαφημισταράς έτσι και γεμίζει το στόμα μου, για να σας αποτίσω το φόρο της τιμής. Βιαστείτε λοιπόν βρε κουτά, 2, 3, 5, 7 λεπτά break είναι αυτό, ποιος θα το πρωτοπάρει.